Του λέω, άκου να δεις. Μετά το Πάσχα θα τα πούμε, του λέω. Όλα αυτά θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους μου, θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Άρα συνεχίζεις και λες μαλακίες. Εντάξει, μακριά είναι το Πάσχα τώρα. Δύο εβδομάδες είναι. Τι αλλάζει. Πάντως πρόσεχε. Ρε Παναγιώτη μου, τι έχω πει. Θα σου πω είναι το εξής. Πρόσεχε στα αρχίδια σου. Εγώ όποτε είναι, θα έρθω να σε βλέπω και έτσι. Αλλά πρόσεχε, μη σε δουλέψουν. Εγώ θα σου πω το εξής. Δηλαδή, μη σου τάξουν ότι στο εφετείο σπάς και σόβιο και πας στο εφετείο πάλι και πάρε τα αρχίδια μου και μείνεις μαλάκας. Γιατί εκεί δεν υπάρχει. Νομίζω δεν το σκεφτόμαι. Εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Έχει υπόψη ότι αυτή τη στιγμή εσύ είσαι το πιόνι σε μια σκακέρα που λίγο κέρδος. Να. Γι' αυτό δεν ήταν μια μικρή ανακοχή, γιατί την άλλη φορά θυμάμαι τη συζήτηση και την έχω παίξει 100 φορές. Μήπως πρέπει να κάνω ένα εχθρό. Το θυμάστε τι μου είπες. Πρέπει να κάνεις ένα εχθρό, μου λες. Σου λέω δεν θέλω κανένα και μου λες δεν γίνεται. Εγώ δεν μιλάω τον πρέπει. Εγώ δεν θέλω ούτε το Βαγγέλη ούτε την κυβέρνηση εχθρό. Κανένα. Μπορώ να αφήσουν ήσυχο. Δεν μπορούν. Αυτό βλέπω. Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, που έχω πει και δεν μιλάω για σένα τώρα. Μιλάω για τον Καμένο και τον Μελισανίδη. Δεν του ενδιαφέρει αν ο Μαρινέκης είναι αθρός. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ. Τους ενδιαφέρει μόνο να τον γαμίσουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι αθρός, δε φίλε. Γιατί. Τρελά οικονομικά συμφέροντα και τρελά πολιτικά συμφέροντα. Είναι συμφέροντα, ρε φίλε, το χαρτί. Όταν στο κατέθεσα, πήγες και το είχε τζίβα στα χέρια της. Πριν το δώσω εγώ. Στο χρηματοδοτήριο της. Ναι, μου το έχεις πει. Ναι, ναι, σου το είπα, αφού τη μέρα που ήρθε το είχε η γυναίκα. Πήγες εκεί να τους δώσεις κάτι επίσημα το οποίο ήδη το είχαν. Έχουν πάθει να μένουν, ρε φίλε, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται, πιστεύουν. Και μου το είπε τζίβα, μου λέει, ξέρεις τι θέλω, θέλω να το καταθέσεις εσύ, μου λέει. Μπορούσα να το κάνω μόνη μου. Θέλω εσύ, μου λέει. Εγώ μιλάω με αυτούς. Να το πιστοποιήσεις. Εγώ μιλάω με αυτούς. Παίρνεις απ' την άλλη, ξέρουνε. Γιατί ξέρουνε. Ναι, εγώ έχω πει, δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για να το κοτσώνεις απ' την άλλη. Ένα εκατομμύριο φορές, δεν θα έκανε τίποτα αν δεν ήξερε ο κοτσώνεις. Εγώ στον Καμένο το είπα, του λέω πανώ, εκείνο το βράδυ. Μου λέει θα καταθέσεις, του λέω πανώ. Εγώ το είπα και στο δικαστήριο. Εμένα για ναρκωτικά, ο Μπουρδούβαλης μου μίλησε. Δεν μου μίλησε ποτέ αυτό. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Αυτός είναι εμπλεγμένος, μου λέει. Γιατί εσύ δεν λες τίποτα, ούτε για Μαρινάκη, ούτε για κανένα. Δεν λες. Πρόσεξε τώρα. Δεν επικαλείσαι κάτι, να τύχεις την ενέργεια να πεις, παιδιά, χρηματοδότη, σας δίνω χρηματοδότη, σας δίνω τέτοιο, σας δίνω κάτι που δεν καταδικαστεί εγώ. Οπότε, εκεί αν δώσεις εσύ αυτή την κατάθεση και δώσεις και τα συνημμένα, ποιος θα τα απορρίψει, ποιο δικαστήριο θα τα απορρίψει, ποιο εφετείο θα τα απορρίψει, ρε μαλάκα. Θα τους γαμίσεις. Αρκεί να πω ότι είναι για ναρκωτικά αυτόλες. Θα τους γαμίσεις όλοι. Και να σου πω και κάτι άλλο, εγώ σε κοιτάω στα μάτια και στο λέω, γιατί εγώ ξαναδιδάσκω. Εντάξει, θα βγεις. Θα βγεις, φίλε, θα βγεις. Τώρα γιατί με τρώει το δίκαιο μου, ρε Παναγιώτη. Δίνω τους χρηματοδότες. Δίνω τους χρηματοδότες. Τους δίνω ονόματα. Γιατί ρε μαλάκα. Γιατί νομοθεσία. Τώρα μου λες αμάκες τώρα. Πίνουμε καφέ τώρα. Εγώ το ψάχνω. Εγώ το αφήνω. Εγώ το ψάχνω. Ρε μαλάκα. Δίνω τους χρηματοδότες. Και η νομοθεσία τι λέει. Δώσε ότι είναι χρηματοδότης ο Μαρινάκη για να βγεις. Αυτό λέει ο νόμος. Τι λέει. Όχι, να σου πω τι λέει. Ότι θέλει ο Μελισανίδης και ο Καμένος να γαμίσει. Αυτό λέει. Γιατί αυτό καταλαβαίνω. Δεν μου βγάζεις και εσύ ρε πούστη σαν αρχή. Υπάρχει μια καθηγή. Να πάει να βγάλεις ένταλμα να πεις μπράβο ρε μάγκα, μας τους έδωσες. Αφενός δεν είναι θέμα δικό μου να βγάλω ένταλμα. Σωστά. Αφετέρου, πηγαίνεις τώρα και πας στηρίζεις τη βοήθεια κάποιον ανθρώπου. Για να βοηθήσεις και να βγάλεις και εσύ. Δεν παρανομούν όμως όταν δεν βγάζουν τους χρηματοδότες. Το θέμα ποιο είναι. Ότι την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Γιατί τόσο λέει σε πιόνι και δεν το έχεις καταλάβει. Δεν το έχεις καταλάβει. Θα σε γαμίσουν, θα σε κοιτάξουν σκουπίδια. Παναγιώτη, ξέρεις τι έχω ακούσει. Όχι, μέχρι και συμβόλαιο θανάτου έχω ακούσει ότι υπάρχει για μένα. Ξέρω. Ναι. Εγώ σου είπα πρόσεχε. Δεν ξέρω, εσύ μου το πρόβλημα, αλλά θα πάω στην Πάτρα και θα με στείλουν, έτσι μου πας. Ότι ακούω. Ναι, ότι θα πάω στην Πάτρα και θα με στείλουν. Να σου πω. Και με κρατάς τώρα με νύχια και με δόντια. Εγώ είμαι. Και εγώ. Οτιδήποτε γίνει, θα πάρεις τηλέφωνο, θα τους γαμίσω όλους, θα γίνεις πουτάνα. Σκοπεύουν να το πει. Δηλαδή δεν τους νοιάζει από τους Τούρκους. Που έχω μπλέξει, κατάλαβα. Το πιαστεύω. Ναι, δηλαδή στα αρχίδια της υγείας. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα ότι εσύ έχεις έναν άσο. Θα το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να κάνεις εχθρό. Δηλαδή αποφάσισε. Πρέπει να κάνεις εχθρό. Και να μην είσαι ακουσιάζοντα.
Όταν σου δίνει λεφτά, σου στέλνει λεφτά και σου λέει το τηλέφωνο. Για ναρκωτικά δεν έχω ακούσει. Το ξαναλέμε. Είναι αυτά που το ξαναλέ. Μην τρελαθώ. Να, εκεί όμως λοιπόν σαν άνθρωπο. Αυτό δεν μου έχει πει για ναρκωτικά. Εκεί λοιπόν σαν άνθρωπο δεν σου πει. Εκεί δεν μου έχει πει για ναρκωτικά. Ξεκάθαρα. Σαν άνθρωπο. Ναι, αλλά εμένα μου ζητήσανε να πω ότι έχει πει. Έχει μεγάλη σημασία. Πρόσεξε. Είτε ό,τι και να πω εγώ προσκύπτω. Δεν πειράζει να το έχει πει εσύ όμως. Να το έχει πει εσύ όμως. Γιατί εκεί ξέρει τι κάνει. Λες, είσαι στην αρχή που ψάχνετε, στα αρχίδια μου, σα το δίνω εγώ. Τι ψάχνετε, που σα το δίνω. Άρα μου έστειλε λεφτά ο Τάδε στο λογαριασμό, με πήρε και ενημέρωσε ότι θα σου έρθουν κάτι ψηλά να τα δώσω στον Εμίλιο. Έχω συνεννοηθεί με τον Εμίλιο. Εντάξει, περιμένει κάτι ψηλά με πλαστά λοιπόν παραστατικά, θα στα στείλω για να τα δώσει στον Εμίλιο. Ο Εμίλιο, όταν του τα έδωσα, είπε, θα τα δώσω. Του λέω, τι έγινε και αυτά, θα τα δώσω στον Πουρδούπα. Και τελείωσα εγώ. Εκεί. Μα δεν χρειάζεται. Σου αρκίεσαν αυτό. Ρε, άλλο σε ρωτάω. Ρε, εκεί τώρα να σου πει κάτι. Είναι να βλέπουμε τον υπουργό, είναι να βλέπουμε την Τζίβα, είναι να βλέπουμε όλο τον κόσμο. Να δω τι γίνεται. Αλλά σου λέω, εμένα σαν αρχή, αν πει δηλαδή να τα δώσει τον Μπουρούδαλ για το πλοίο, γιατί θα τα δίνει στον Μπουρούδαλ, δεν μου είπε σε σχετική ερώτηση που σου έκανε, ότι έχει κανονίσει να τα δώσει τον Μπουρούδαλ για τα ξένα του πλοίου. Το λέω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εμένα δεν μου το πω όμως αυτό. Να το πω, αλλά δεν μου το πω. Εγώ θα καταθέσω. Μου έστειλε ο Μαρινέξ αυτά τα λεφτά και μου είπε, ξέρω. Καταθέσεις, πριν έρθω. Να. Εγώ σου μιλάω ανοιχτά. Ρε παιδί μου τώρα, δεν τα κάνω. Ναι, εγώ σου μιλάω ανοιχτά. Με κανέναν υπουργό, με κανέναν τέτοιο. Εγώ ασυνδικό με την Τζίπα. Τι χρειάζεται. Δικαστικό είναι η Τζίπα. Δεν είναι ούτε ο Μελισανίδης, ούτε ο Καμένος, ούτε κανένα. Αυτοί βοηθάνε. Ο Μελισανίδης που να ήταν νιώματα όμως τώρα, μην τρεβαθούμε. Και αν γίνει κάτι, πώς να θα είναι, και το έχω πει σε όλους. Να ξέρεις. Και στον Υπουργό το έχω πει και στην Τζίβα. Αν ποτέ γίνει κάτι, από σένα δεν γίνει και από μένα. Δεν έχει καταλάβει το εξής. Να κοιτάξουν μετά να σε κάνουν να. Εσύ το χιόνι. Και έχει πέσει ένα πρόβλημα. Που δεν καταλαβαίνει τι αντίκτυπο έχει και πόσο μεγάλο είναι. Είναι τεράστιο πόλεμο. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτοί. Μια πέρα με το μέρο του ενό, μια πέρα με το μέρο του άλλου. Μαλάκα δεν του ενδιαφέρει αν είναι αθώο, το πιστεύει. Δεν του ενδιαφέρει αν είναι αθώο. Με τον Ιβάν το Σαββίδι ήταν φίλο. Πλέον βλέπει ο ένας τον άλλον και αλλάζει στενό. Εσείς μπλέξεις παίζουν το θες σε ένα παιχνίδι και δεν καταλαβαίνεις συνέπειες. Δηλαδή τώρα γίνονται εκλογές. Ήδη η υπάρχουν ήδη είναι τρελή έτσι. Η κυβέρνηση δεν θέλει εκλογές. Στο λέω και βέβαια. Αλλά πρέπει αν τους αδειάσει, η Ευρώπη, αν τους αδειάσει, αναγκαστικά πάνε οι εκλογές. Δηλαδή, ναι, διάβασα σήμερα ότι η αξιολόγηση λέει μπορεί να αργήσει. Αν τους αδειάσει η Ευρώπη, θα είναι για εκλογές. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει στη Βουλή κανένα μέτρο. Γιατί το έχει δει το έργο. Θα γίνει ο πρωθυπουργός. Μαλάκα σε μεταξυπήσω. Αν δει ο Μητσοτάκης, ο Γιαννουσάκης θα κάτσει και στην αφαλή. Είναι τελειωμένο. Δεν θα βγεις σε κανέναν αστολόν, δεν θα βγεις ποτέ. Στο λέω υπεύθυνα. Δεν μου είσαι εμπιστοσύνη. Όλα σας Μαρινέκη. Μόνο με αυτό είναι το που σημαίνω. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, και να το δεις από την αρχή εγώ. Κάνει σαν ένα εχθρό. Είναι τελειωμένο πράγμα, δεν ξεχνώ. Θες να πεθάνεις εδώ, πέθανες. Η διαφορά σου είναι. Ότι αυτοί είναι έξω γαμάνε εντόμενες, έχουν τα λεφτά τους και σε φυλακή. Ποιος είναι από κάτω. Αν είναι Μελισανίδης, δεν παίρνει φυλακή με κάποιο τρόπο. Θα ήταν ηγέτες, δεν τους έχω εμπιστοσύνη και δεν. Αφού εσύ είσαι φυλακή. Αυτός είναι. Αυτός μια χαρά περνάει. Δεν έχει θέμα αυτός. Δύο μαρμάτια φυλακή, ναι, θέλω να τον βάλει. Αυτή τώρα που θα φύγει, ποιος θα έχει την υπόθεση νόρου. Καλά, θα το δούμε. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί θα φύγει αυτή. Σε τι γίνεται. Επήγει το θέμα. Πήρε βαθμό αυτό. Ναι, το ξέρω, πήρε βαθμό. Το θέμα δεν είναι. Του παλεύει εκεί, να την κρατήσουμε εκεί. Δηλαδή, βρήκαμε ένα να την κρατήσουμε. Μέχρι να τελειώσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια. Εσύ χάσε, δεν είναι εμένα. Μου είπε ότι θα έρθει μετά το Πάσχα, θα έρθει να με βρούμε. Το θέμα τη αρχή τώρα, τι αρχή ήταν, ούτε οικονομική αστυνομία, φαντάζομαι. Εγώ. Δεν ξέρω τι. Οικονομική αστυνομία. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξή. Δίνει την κατάθεση και τη δίνει χθε. Αυτό δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή παίζουν ανθρώπινε ζωέ τώρα. Πρόσεξε. Εκεί χάθηκε το τρένο. Εκεί παίζει μια ελπίδα να κάνει κάτι. Σε γαμάει. Γιατί για άλλου θα μιλήσει για τέτοιε υπόθεσει. Είναι τελειωμένο. Δεν επανέλθει να δει κάτι ανθρώπινο. Να... Του Τούρκου αποκλείεται να του πιάσουν. Σοβαρά. Ναι, το ξέρω. Γιατί το εγώ του προσκόμισα βίντεο που μιλάει ο ίδιο ο Τζιντάστη που λέει σκοτώσαν το παιδί μου για τον ουρ. Για τον ουρ. Τι σου ενδιαφέρει. Απίστευτο.
Εγώ κάνω ενέργειες. Φίλοι του YouTube. Ναι, εγώ κάνω ενέργειες. Εγώ κάνω ενέργειες. Να τους βρούμε. Ναι. Τον έναν είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ξεχνάς εκδόσεις, ξεχνάς τα πάντα. Αφού είναι φυλακή. Ναι. Ξεχνάς εκδόσεις. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Δεν τον ζητάς. Και είναι και διπλωματικό αρχιδάτο να βγει να τα λέει εδώ στον Μουχνό. Δεν μας δίνετε τι θα μπορούν να πιστεύουν. Το δεύτερο είναι με τον άλλο που είναι στην Αγγλία. Τον άλλο. Εκεί το συζητάω, να δούμε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν τρέχω πολλές ελπίδες. Τώρα ανοιχτά μιλάμε, έτσι. Δεν τρέχω πολλές ελπίδες. Εσύ έχεις ένα, αυτή τη στιγμή έχεις έναν άσο. Ο άσος λέγεται Χοντρός. Εμένα η Τζίβα μου έδωσε την εικόνα ότι θα τον γαμίσουν ούτους ή άλλους. Ναι. Δηλαδή και τα μισά από αυτά που λες εσύ να πω μου λέει είναι τελειωμένο. Επειδή είσαι... Οπότε μου λέει κάνε το κλικ να... Δηλαδή κάνε το μικρό κλικ εσύ μου λέει να το τελειώσουμε με αυτό μου. Επειδή είσαι έξυπνο, το τέτοιο πράγμα σου λέω τώρα. Θα φτάσουμε εμείς. Αυτό είναι λεγμένο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι εγώ προσωπικά, εγώ σε Παναγιώτης τώρα, έτσι. Αλλά καθίδα τον Κοντονή από εδώ μέσα. Μία ώρα που μιλάμε. Φυλακή τον βάλουμε, στο λέω είναι τελειωμένο. Φυλακή θα μπει. Για τον Ούρη γενικά. Φυλακή θα μπει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Γιατί εμένα η Τζίβα μου πήγε για τον Ούρη. Φυλακή θα μπει. Και ξέρεις τι λένε καμιά φορά. Τριός πεσούσεις, πας ανήρ ξυλεύεται. Άμα πέσει η δύναμη, εκεί να δεις τι γίνεται. Προσάπτουμε συνέχεια. Πάρε, 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 πάρε. Θα τον εγαμίσουν. Εγώ σου λέω το εξής. Εσύ μπορείς να βγεις από αυτό το μπουρδέλο. Εμένα σου ξαναλέω, η Τζίβα μου λέει, εκτός του Νουρ, για άλλο πράγμα είναι πολύ δύσκολο να μπει φυλακή με την έννοια της δημόσιας κατακρομής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Γαρακηγή για το ξαπλήμα. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις. Εντάξει, προφανώς. Η οικονομική έχει μπει. Η οικονομική ψάχνει. Έχουμε κάνει αιτήματα δικαστικής συνδρομής. Θα μας δώσουν. Στο λέω και τον Προτέρα. Θα μας δώσουν. Το θέμα ποιο είναι όμως. Το θέμα να δείξεις εσύ δεν βρει αιτήματος. Γι' αυτό σου λέω. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε το Στέλιο. Πες του. Τώρα σου πληρώνω τα έξοδα. Πήγαινε Ντουμπάι. Παίρνεις τα πάντα αυτά που θα σου ζητήσω και μου τα φέρνεις. Άμα τις 10 σελίδες κατάσταση θα μιλήσω και με την Τζίβα να πω. Τι ακριβώς θέλετε. Μια ερώτηση που με πάει μέσα στο μυαλό. Τι θέλετε να κάνουμε. Αυτή Παναγιώτη. Αυτή Παναγιώτη. Αυτή. Μου δίνεις εμένα την κατάσταση. Γιατί λέω ότι δίνεις εμένα και στην Τζίβα. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί εκεί μου δίνεις τον Άσο, κάτι δεν ξέρω αν θα το κάνει η Τζίβα, να πάω στον Κοντονή και στον οποιοδήποτε Κοντονή και στον Τζίπρα Κοντονή και να πω, τίποτε βουλιέ, να τους. Την έχω. Δώσ' μου βέβαια αντίγραφα. Δεν βγάζεις τα αντίγραφα. Αντίγραφα δεν υπάρχουν. Την έχω. Θέλετε να με μεταθέσετε, μεταθέστε με. Αλλά σε έχουν ανάγκη όλοι. Δηλαδή για να βγεις από τη φυλακή, μόνο εσύ θα βγεις. Άλλο δεν βγαίνει. Και να σου πει κάτι άλλο. Νόμιμα. Πρόσεξε, δεν είσαι χάρη. Νόμιμα. Εισαγωγικά το νόμιμα, γιατί παράνομα με κρατάνε. Και παράνομα δεν πιάνουν τους Τούρκους. Πώς δεν το ξέρει. Γι' αυτό σου βάζω εισαγωγικά πολλά το νόμιμα. Εκεί λοιπόν εκμεταλλεύεσαι. Έτσι, ναι, αυτό. Και λες, έχω αυτό τον Άσο. Ξέρεις πόσοι φυλακισμένοι δεν έχουν αυτό τον Άσο. Και δεν μπορούν. Τους λέω αυτά και δεν τους ενδιαφέρει. Είναι αυτό που λέει ο πολίτης της τελευταίας κατηγορίας. Τι λέω, μα εσύ δεν έχεις έναν άνθρωπο με δύναμη που τον γκέι. Μετά το Πάσχα δεν θυμάμαι τον γκέι. Δηλαδή τι θέλω να σου πω, δεν μπορεί. Άκουρε με ανακάτω σου. Άκουρε. 20 Μαρτίου είναι. Χαλάρωσε. Άκουσε. Σε τρεις εβδομάδες είναι ο Πάσχα. Άκουσε. Έχει σημασία, σημασία έχει αυτό το σου. Ούτε τρεις λιγότερο. Ρε μαλακά, άκουσε με. Κάνεις ενέργειες. Σου λέω το προτέρω. Δεν έχω μέχρι στιγμής ψέματα όσο έχω. Δεν θα βγεις. Δεν θα βγεις. Ίσα ίσα από αυτήν μου λαρώσει και όχι δεν θα βγεις. Μην έχεις και άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, έχεις ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς να το θες που δεν καταλαβαίνεις που οδηγεί. Εγώ ξεκίνησα πόλεμο. Πώς. Για πες τον τρόπο που τον ξεκίνησα. Α, ναι. Αυτό ξεσημαίνει. Είναι πόλεμο. Και ξέρεις τι γίνεται με το μαθηματικό. Μπορεί να κερδίσεις. Είναι το γάλα μπούλης, είναι που κλεφτά. Με την κυβέρνηση δεν κερδίζεις. Θα χάσεις. Δηλαδή εγώ τώρα, εγώ σαν φαινομενικό. Με την κυβέρνηση κυβέρνηση. Πετάει τα αύριο τυφλός του Υπουργείου Ναυτιλίας και λέει στο Βορύδης, ναι, λειψούς. Λειψούς, αγάπη σου έφυγες. Τι να του πω, δεν πάω. Του πω δεν πάω. Με κρατάνε. Πώς με κρατάνε. Μου βγάλανε μετάθεση. Πώς ομίλαγα με σένα στο δικαστήριο. Μου βγάλανε μετάθεση. Μου το έχεις πει. Πες μου την έκοψε εγώ. Μα τώρα μου δουλεύεις. Πέσαν τηλέφωνα να τους κοιτάνε σε μένα. Μην τυχόν και τον πάρετε. Γιατί. Γιατί με αγαπάνε. Με συμπαθήσαν ξαφνικά. Όχι. Γιατί με το τρένο που είχε εμπιστοσύνη ο πούστης.
Το πιασές. Απλά πράγματα. Δεν τα αποκρούμε που μόνοι το έχουν μέσα επίσημα. Αυτές λοιπόν, αυτές τις συνομιλίες από μαγνητοφώνησα εγώ. Εγώ. Μετά το εργαστήριο. Α, γι' αυτό έγραφε κάποιο θέμα τέτοιο και έξω λέει γιατί οι συνομιλίες δεν μπήκαν, θα μπουν κάτι, νομίζω κάτι τέτοιο πράγμα. Και καταρχήν στη συνέδρια δεν λέμε τίποτα για τον ΟΥΡ. Αν ήταν απαραίτητο το παιδιά μας, δεν δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, είμαι κατηγορούμενος για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών και με παίρνει ένας δημοσιογράφος να μου ζητήσει συνέντευξη. Και τι με ρωτάει, με ποιον κάνει παρέα ο γιος μου. Και το απαντάω εγώ κιόλα. Δηλαδή, είπαμε, είμαι ηλίθιος, όχι τόσο ρε φίλε. Δηλαδή, έτσι θέλει λόγους να φτιάξουμε. Αυτό ήταν να πουλήσει. Προσπάθησε να εκμεταλλευτείς το οποίο. Ποτέ άλλαξε ο Θωμαίδης, γιατί είναι για φίλο σου. Ποτέ άλλαξε. Μια μέρα πριν την απολογία μου και το γράφω στη μήνυση. Μια μέρα πριν την απολογία μου, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: αύριο θα πεις, μου λέει, για το Μαρινάκη, στην απολογία μου. Εννοείται πως όχι, του λέω. Και μάλιστα του είπα: αυτό κάνα, λέω, ξέρεις κάτι για το Μαρινάκη, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μου λέει: δεν θα πεις για το Μαρινάκη. Όχι, δεν θα πω, του λέω. Του πήρε να πω. Αυτός είχε δεδομένο, δεν ξέρω πώς, ότι εγώ στην απολογία μου τότε θα πω για το Μαρινάκη. Με πήρε του Μελισανίδη ο Κώστας, ο Αγγελοφόρος. Ο Αγγελοφόρος. Με ρώτησε, δεν ξέρω αν πήγε τον είδε, τι ακριβώς έγινε, με ρώτησε άμα έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν, τον Αγγελοφόρο δηλαδή, να πάρει τα 10 εκατομμύρια αυτός. Ποιος ρώτησε? Εμένα. Ρώτησε εμένα ο αν Κώστας. Εμπιστεύομαι τον Κώστα. Περίμενε. Ο Κώστας. Ρώτησε εμένα. Αν τον εμπιστεύεσαι τον ίδιο. Ναι. Δεν μιλάς τρίτο πρόσωπο, μπερδεύεις. Σαν μεσάζοντα. Ναι, μου έχεις εμπιστοσύνη να φέρω τα 10 εκ μέρους σου ή όχι. Από το Μελισανίδη. Είμαι ότι εσύ έχεις μπλέξει πολύ λίγο θέση. Το Μελισανίδη δίνει 10 εκατομμύρια για να τον καταστρέψει. Δεν ξέρω τι. Γιατί δεν θα μιλήσω αν θα θέλουμε και τη βοήθειά σου. Και έστω σε τι. Μα ξέρεις τον Πετζίδο. Το πιάσε. Ξέρεις τον Πετζίδο. Το πρώτο μου λέει που δεν σε θέλουμε είναι απέναντί μας. Το πρώτο. Γιατί της λέω, καταλαβαίνεις, της λέω αυτά που μου ζητάς. Μου λέει, το πρώτο που δεν σε θέλουμε, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, μου λέει. Γιατί θέλω να διαπιστώσω ότι δεν είσαι απέναντί μας. Ισχύει αυτό που σου είπε. Άκου τώρα. Αυτό που σου είπε. Δεν έχει τόσο το μαζί μας, το απέναντί μας. Ιδέες. Μα δεν είναι μια γυναίκα. Γιατί έτσι είναι. Χωρίς να το σκεφτείς τότε. Γιατί ισχύει. Λοιπόν, εσύ θα πεις καμία κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, μου παίρνουν, ξέρουν ότι κινδυνεύω από τους Τούρκους. Το ξέρουν. Δεν κινδυνεύω από τους Τούρκους. Και μου παίρνουν την αστυνομία για να με. Μεταξύ μας, δεν κινδυνεύω από τους Τούρκους. Τα λες όλα. Το μπορούμε να. Εκεί λοιπόν, τα λες όλα. Τι τραπώνει το ίδιο. Του κάνεις εχθρούς. Γιατί δεν λέω ότι κάνεις εχθρούς. Στο λέω δηλαδή, μην περιμένεις να βγεις χαλαρός από αυτός. Χαλαρός δεν βγεις. Αλλά η διαφορά είναι. Θα βγεις.